Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς μου ήρθατε και πάλι και σήμερα, 5η 9 η ώρα. Είμαστε εδώ όπως και κάθε Πέμπτη, κάθε εβδομάδα κοντά σας, μέσα από το Hi TV. Ελπίζω να μου είσαστε καλά, ελπίζω να μου είσαστε ευτυχισμένοι, ελπίζω να μου είσαστε ερωτευμένοι. Πέρασε και η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ήταν αυτά τις ημέρες, περάσανε. Είμαστε πάρα πολύ ωραία, διανύουμε μια όμορφη περίοδο και φυσικά έρχομαι εδώ τώρα και ξεκινάω την εκπομπή με ένα κορίτσι που αγαπώ, με ένα κορίτσι συνώνυμο της μόδας, με ένα κορίτσι που το βλέπατε πριν 3 λεπτά εδώ κοντά σας, στη δική του εκπομπή. Κοιτά, γιατί είναι φίλη μου, γιατί την αγαπώ, γιατί η Μέρη ξέρει. Δεν μπορείς να πεις. Από το υπέροχο χώρο σου, από τον υπέροχο χώρο σου, διακτηνίστηκες στο στούντιο, έτσι. Διακτηνίζουμε στην υπέροχη εκπομπή σας. Μα αυτή είναι η μαγεία των πραγμάτων. Πάρα πολύ. Είναι. Και έχουμε και τα στουντιακά σας που κάνατε κι εσείς εδώ κοντά μας στο Hi TV. Έχετε πάει και στον Αλέξανδρό μας καλεσμένοι. Έρχεστε και σε εμάς, κυρία Μέρη μου. Και νομίζω ότι η Cecil Athens πλέον είναι μία μπράντα, είναι μία εταιρεία που ειλικρινά έχει αρχίσει και γράφει ιστορία στον χώρο της ένδυσης, γιατί πρωτοπορείς και πρωτοπορείς σε όλα. Στα υφάσματα, στα γεωμετρικά μοτίβα, στα σχέδια, στα χρώματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν εταιρείες ελληνικές τόσο δυνατές όσο είναι η δική σου, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή για το χώρο της ένδυσης, έτσι. Κατάσταση μου, κοίταξε, είναι σαφέστατα και είναι η δύσκολη εποχή. Είμαστε στο χώρο 36 χρόνια. Το Cecil Athens είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Τα πάντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα από εμάς για εσάς. Έτσι ακριβώς. Είμαστε οπαδοί του slow fashion, του να μην κατασκευάζουμε συνέχεια ρούχο και ρούχο το οποίο θα το βαρεθεί σε μία εβδομάδα, σε 15 μέρες και βασικά δεν θα το έχεις, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι η ακριβή μόδα είναι η φτηνή μόδα. Ναι, έτσι, παίρνεις ένα ρούχο που δεν σου κρατάει. Χαίρομαι για αυτό που είπες για το πρωτοπορείς και η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο της μόδας που κάνουν εκπληκτικά πολύ καλά τη δουλειά τους. Μέσα σε αυτούς είναι και το Cecil Athens. Και όντως, όσον αφορά την πρωτοπορία και όσον αφορά για το χρώμα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Φέτος το Cecil Athens είχε στη συλλογή του πολύ πολύ ωραία πράγματα και ωραίες προτάσεις από το χρώμα Magenta. Από το χρώμα Magenta, είναι το χρώμα το οποίο φοράς. Και θέλω να μου πεις έτσι λίγο την ιστορία του ονόματος, του χρώματος. Θα σου πω. Καταρχήν, φέτος, όπως είπαμε και στην εκπομπή τη δική μας, φέτος το Magenta ψηφίστηκε από την Pantone το κυρίαρχο χρώμα για το 2023. Το Magenta πήρε το όνομά του από την... έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Όταν οι Γάλλοι νίκησαν σε μία μάχη στην πόλη Magenta της Ιταλίας. Ήταν ένα χρώμα και είναι ένα χρώμα που θεωρούν ότι δείχνει θάρρος, τόλμη, ναι, ταυτόσιμο, νίκη, ακριβώς, ένα φωτεινό χρώμα που ας ελπίζουμε ότι γεμίζει αισιοδοξία την άνοιξή μας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει γυναίκα που να το φοράει ξανθιά, μελαχρινή, σκουρόχρωμα, ανοιχτόχρωμα, κοκκινομάλα, κοστανομάλα, όλα, και να μην της πηγαίνει. Είναι ένα χρώμα unique, πολύ ιδιαίτερο, αλλά είναι ένα χρώμα unisex, πάει και σε όλους. Και στους άντρες πάει. Όπως το λες. Γιατί καμιά φορά λέμε δεν τολμώ το φούξια. Λέμε δεν τολμώ το κόκκινο. Τόλμησε το Magenta που είναι ένα συγκερασμός όλων αυτών και βγάζει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα γιατί σαν βάση έχει το κόκκινο. Οπότε πατάς πάνω σε αυτό και χτίζεις εξαιρετικά πάνω σε αυτό το χρώμα. Φανταστικά. Καταρχήν το σύνολό σου, θα το δείτε και στην ενότητα της μόδας που έπεται, θα σε δούμε δηλαδή και όρθια, το σύνολό σου είναι καταπληκτικό, δηλαδή πως έχεις καταφέρει και έχεις παντρέψει το χρώμα αυτό που είναι κυρίαρχο, έτσι, και θα είναι εγώ πιστεύω τα επόμενα χρόνια, με την τελευταία λέξη της μόδας και με ρούχα που ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Σημαντικό, δεν είναι αυτό. Σημαντικότατο είναι αυτό. Γιατί πρέπει να βλέπουμε από τις φίλες μας, οι οποίες είναι petit, μέχρι τις φίλες μας, οι οποίες είναι λίγο πιο plus size. Βέβαια, εννοείται. Έτσι, σε όλα τα χρώματα. Θες να σου πω και τα άλλα χρώματα που θα έχουμε τώρα την Άνοιξη. Ναι, θέλω που είναι έτσι... να μου πεις, να μας πεις, αυτό είναι. Ναι, να προλογίσουμε λίγο λοιπόν την Άνοιξη. Άρα η Magenta θα φορεθεί. Το πρώτο χρώμα είναι το Magenta. Έχουμε συνέχεια του Lime, που ήδη το είχαμε και εμείς στις συλλογές μας. Έτσι. Έχουμε το Lime, είναι ένα εκπληκτικό. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι οπαδός του πράσινου, αλλά του Lime τρελαίνομαι όλα τα χρόνια. Μου αρέσουν, μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία γαλάζια και ρουά. Όμως, θα έχουμε και την έκπληξη στα φλούο χρώματα, που θα είναι εξαιρετικά. Τα φλούο, κορίτσια μου, τα φλούο θα είναι μια εξαιρετική ενότητα, όχι μόνο στη δική μας συλλογή, στη συλλογή που έχει περπατήσει στις πασαρέλες. Είναι απίθανα. Εμένα τα φλούο, ξέρεις τι μου θυμίζουν. Ναι, έχω πει χίλιες φορές στην ηλικία μου, δεν κρύβομαι γι' αυτό. Μου θυμίζουν λοιπόν τη δεκαετία του 80, που το 80...
2 μέχρι 86 ήταν ο οίκος Φιωρούτσι, γνωστός, ναι, που είχε βγάλει τα φλούο, τις φλούο συλλογές και τρελαινόμασταν με θεϊκά, όλα αυτά. Είναι πορτοκαλί, κίτρινο. Και συνεχίζω και τρελαίνω με παιδιά μου αυτά. Θα έχουμε εξαιρετικά σε 2 υπέροχα υφάσματα, σας το λέω από τώρα. Και τα φλούο να τα τολμήσετε, γιατί κορίτσια μας φτιάχνουν τη διάθεση. Παιδί μου, θέλω να λέμε ξανά στις φίλες μας, πετάξτε το μαύρο, εντάξει, μην κοιτάτε. Εγώ τώρα φορώ τα. Δεν τα πετάω. Είναι και να σα αρέσει το άλλο πράγμα. Εννοώ, πετάξτε το από την συνείδησή σας ότι το, και από τη δεύτερη σκέψη σας ότι το μαύρο μόνο κόβει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βάλει έντονα φλούο χρώματα με το κατάλληλο ύφασμα, την κατάλληλη ραφή, το κατάλληλο στυλ και να δείχνει και πιο. Σε 15 μέρες, Νατάσα μου, θα είμαστε εδώ και θα δείξουμε και σε φωτογραφίες και στη φωτογράφηση πολύ πολύ ωραίες προτάσεις σε φλουό. Γιατί μπορεί οι φίλες μας τώρα να ακούνε φλουό και να τρελαίνονται κάπως. Βλέπετε, δισκοπάλα, αλλά ναι. Κορίτσια μου, το ξαναλέω και χρησιμοποιώ πάντα τον όρο κορίτσια μου, φίλες μου. Να ξέρετε ότι δεν θα είναι μια άνοιξη που θα είναι βουτυγμένη μόνο στο παστέλ. Δεν θα είναι χλιαρή αυτή η άνοιξη. Θα είναι τέλεια, θα είναι εξαιρετική. Βγαίνουμε από ένα κλείσιμο που ήμασταν τώρα 2,5-3 χρόνια, ξέρω πόσο όντως είμαστε. Ακριβώς για να δείξουμε τη θετική μας διάθεση και να πλημμυρίσει ο δρόμος με χρώματα. Έτσι, χρωματιστά. Και η ψυχή μας, ρε παιδιά. Έτσι, χρωματιστά, ευτυχισμένα κορίτσια. Χωρίς να το σκεφτόμαστε. Ξέρεις πόσες γυναίκες θέλουν να βάλουν έντονα χρώματα και σου λέει θα βγω έξω και θα με δείχνουν. Κορίτσια, είναι μόδα πια. Μην έχετε αυταπάτες και μην έχετε ενοχές. Φορέστε ό,τι γουστάρετε. Παραδείγματος χάρη να το δείξω τώρα αυτό το κόσμημα. Είναι από τη συλλογή τη Σεσίλ. Δες εδώ μου λένε ρουζ. Το οποίο το βάζει, ας πούμε, π.χ. λέω εγώ τώρα πάνω από το μαύρο. Και είναι θεϊκό. Τέλεια. Πάνω από το πορτοκαλί, πάνω από το φλούο. Γιατί είναι και αυτά στη συλλογή σου, έτσι, που έχεις το κατάστημα. Πάντα έχουμε. Δείτε πολύ ωραία αξεσουάρ, ναι, και πάντα παντρεύονται από μαντίλια, κοσμήματα μέχρι τα πάντα, ναι, όλα. Και φέτος φέρνουμε μια εξαιρετική σειρά από τσάντες, πολύ πολύ ιδιαίτερες, πολύ πολύ ωραίες τσάντες, οι οποίες θα δέσουν με όλο το κόνσεπτ της συλλογής. Αυτό μου αρέσει. Πας στη Cecil Athens και φεύγεις φιγουρίνη. Ακριβώς, μια με πρόταση. Φιγουρίνη, παιδιά, λες και είναι όλα σουρ με ζουρ επάνω σου. Λοιπόν, έτσι όπως κάθομαι τώρα, θα τα δείτε και μετά. Έτσι να πάρετε μια γεύση από ματζέντα, από στυλ, από άποψη, από ραφές. Λοιπόν. Καλά, δεν συζητώ για το συνολό μου. Θα το δείτε μετά όρθιο. Λοιπόν, δείτε άλλο ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παντελόνα. Εγώ την ερωτεύτηκα την παντελόνα σου αυτή, έτσι. Είναι η wide leg, η παντελόνα μας είναι στα best seller. Ναι, είναι best seller πραγματικά. Με λάστιχο, με τσέπες και αυτή σε χρώμα ματζέντα. Θέλω να πω ότι δεν τονίζει, δεν τονίζει. Όχι βέβαια, σκέψτε με ένα λευκό που κάνεις χωρεμένο, απίθανο για να βγεις να πας παντού. Εγώ σου λέω και με ένα top απλά μαύρο. Ακριβώς. Από μέσα, με ένα μονόχρωμο και μιας και μιλάς για χρώματα της μόδας και ανυπομονώ, πραγματικά αδειμονώ να τα φέρεις την επόμενη φορά, να δείξω και ένα μπλουζάκι που τώρα την άνοιξη είναι μια πολύ ωραία πρόταση γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο των χρωμάτων. Ακριβώς. Που βγάζει σε Σίλια, πες μου για αυτό το ύφασμα και αυτό το print. Αυτό εσύ το έχεις σε φόρεμα, είναι βουτυρένιο, ναι, απίθανο και έχουμε κάνει όντως ένα συνδυασμό χρωμάτων, πράσινο με φούξια και μαύρο, που συνδυάζεται τέλεια με τα ματζέντα, με όλα σου τα παστέλ και με το απλό στο τζιν. Ναι, με πραγματικά, δηλαδή φαντάσου αυτό. Φόρεσέ το και μπορείς να πας παντού. Και αυτό από πάνω το βάζω μια ωραία πένση. Εμένα μου αρέσει πολύ πάντα, ξέρεις ότι μου αρέσουν να μπαίνω πάνω. Σ' αρέσουν και τα κοσμήματα και οι συνδυασμοί και πραγματικά και να θίξουμε και κάτι άλλο. Δεν έχουν ηλικία αυτά τα χρώματα. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω κάποιες κυρίες που λένε: ρε παιδί μου, εγώ μεγάλωσα. Θέλω να βάλω μόνο το κλασικό. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό. Μάμα, μεγαλώνεις. Δεν πρέπει να βάλεις το κλασικό. Όταν λες εσύ, επειδή μεγαλώνω και εγώ. Όχι, ρε παιδί μου, εσύ που ξέρεις. Όχι, δεν έχει σημασία. Γιατί εγώ δεν μεγαλώνω. Είναι μισό λεπτό. Απλά εγώ τώρα είναι... μου θέλω να είμαι teenager. Μην πειράστε, είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι πολύ καλό και είναι ευλογία να μεγαλώνουμε. Αλλά το ότι μεγαλώνουμε θα πει ότι είμαστε ευτυχισμένοι γι' αυτό. Άρα, ναι, δεν θα εγκλωβιστούμε σε κλασικούς τύπους ντυσιμάτων, εκτός και ήταν έτσι το στυλ μας ούτως ή άλλως. Αλλά εγώ ταυτόχρονα βλέπω φίλες του Cecil Athens, που ακόμη και αν ήταν το στυλ τους αυτό, θέλουν να απελευθερωθούν και να δείξουν ακόμη πιο όμορφα. Ναι. Δεν θα πει πάντα ότι θα βγούμε έξω και μου είπες προηγουμένως εμένα να βάλω αυτό. Χωρίς, ναι, από κάτω. Μου ήθελα να βάλω σε αυτό με το, ναι, με το pack. Εξαιρετικά. Δεν θα εξαιρετικό το έκανα. Εξαιρετικό θα ήταν. Δεν θα το έκανα, λοιπόν, αυτό που μας πρότεινε η κυρία Κρητικού, για να ξέρετε, ναι, γιατί, οκ, θα γινόμασταν viral. Αλλά, ναι, μπορούμε να κάνουμε όμως άλλες προτάσεις εξαιρετικές και να τολμήσουμε σε χρώμα. Όλα τα ανοιξιάτικα χρώματα, φίλες μας, θα είναι απίθανα και να τα τολμήσετε σε κάθε ηλικία. Άλλωστε, θα σας τα δείξουμε σε κάθε εκδοχή.
σε ναι. γυλαίκο, σε φόρμα, σε κουκούλα, σε ολόσωμη, σε φούστα. Σε φούστα. Αχ, το έχω πει 3.000 να το λέω. Σε τέλεια φορέματα. Μην τυχόν και δεν βγάλει φέτος. Δηλαδή το κάνει για μένα. Αφού ό,τι, αυτό που αποφασίζει, κάνει εκείνη. Εκείνη τα φτιάχνει τα ρούχα. Λοιπόν, τα σχεδιάζει, τα λέει. Λοιπόν, μην τυχόν και δεν βγάλει φούστες. Όπως οι περσινές που πήρε με τα τριαντάφυλλα. Και ακόμη καλύτερες. Θα βγουν πάρα πολύ ωραίες φούστες. Εγώ θέλω αυτές. Ακόμα καλύτερες δεν σκέφτομαι κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό. Αλλά θέλω τουλάχιστον αυτό το στυλ να το βάζω με το κοντό μου. Εντάξει, ακριβώς, το μακρύ. Με τα crop top. Αυτό. Θέλω να βγάλει 3-4 διαφορετικές μερούλα μου. Δεν γίνεται να έχω εγώ μόνο 3 και να είμαι μόνο αυτές 3 γιατί εγώ έχω πάθει πόρωση. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο λοιπόν είναι αυτό που άκουσα τώρα. Έτσι. Πόρωση. Πόρωση είσαι. Πόρωση με το Cecil ναι. Athens είναι γεγονός. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, εδώ. Γιατί η Μέρη ξέρει. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε τις επόμενες εβδομάδες και πάμε τώρα να δούμε την κολεξιόν σου.